Αυτό είναι ένα αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο. Συγκεκριμένα το Αττικό ημερολόγιο. Βρίσκεται ακόμα στη φάση του προγραμματισμού, βέβαια. Οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και ορολογίες. Δημιουργείται βάσει του σημερινού ημερολογίου και του αρχαίου. Καθώς προχωράω πίσω ή μπροστά τους μήνες και τα χρόνια, θα δούμε κάτι περίεργο και θα μάθουμε κάτι μοναδικό. Πολύ περιληπτικά, το αρχαίο ημερολόγιο βασιζόταν στις φάσεις της Σελήνης και του Ήλιου. Κάθε νέα Σελήνη άλλαζε ο μήνας. Κάθε μήνας είχε 29 ή 30 ημέρες ανάλογα τις φάσεις της Σελήνης. Κάθε έτος είχε 12 μήνες, εκτός από κάποια έτη που έπρεπε να έχουν 13 μήνες. Το γιατί και πώς θα το μάθουμε παρακάτω. Εδώ τώρα που βλέπουμε υπάρχει το περίεργο. Υπάρχει πρόβλημα στις μέρες, το σημειώνουμε και πάμε παρακάτω. Μια μικρή επεξήγηση. Στην πρώτη του κάθε μήνα είναι η νουμηνία, η νέα Σελήνη δηλαδή. Η λέξη μήνας βγαίνει από το μήνυ που σημαίνει Σελήνη φεγγάρι. Στις 6 με 8 κάθε μήνα συνήθως πέφτει το πρώτο μισό της Σελήνης. Στις 14 με 16 συνήθως πέφτει Παρσέλινος. Στις 21 με 23 όπως φαίνεται πέφτει το τελευταίο μισό της Σελήνης. Όπως εμείς έχουμε 12 μήνες με 30 ή 31 μέρες και 18 Φεβρουάριο ανά κάποια χρόνια, έτσι και το αρχαίο ημερολόγιο έχει 29 ή 30 μέρες ο μήνας, 12 μήνες το έτος, αλλά χρειάζεται και ένας 13ος μήνας ανά κάποια χρόνια για να διορθώνονται οι αποκλήσεις των ημερών. Και όπως βλέπουμε εδώ, πάλι υπάρχει απόκληση και υπάρχει πρόβλημα με τις μέρες, οπότε το σημειώνουμε γι' αυτό. Σε επιστρέψουμε στη σημερινή ημερομηνία και ας πάμε προς τα πίσω τώρα. Θα παρατηρήσουμε και πάλι ότι ανά κάποια χρόνια υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, είτε προχωράμε μπροστά το ημερολόγιο είτε πίσω. Λόγω των φάσεων της Σελήνης δηλαδή, υπάρχει απόκληση στο ημερολόγιο και στις μέρες. Πάλι πέσαμε σε χρόνο που υπάρχει πρόβλημα απόκλησης με τις μέρες και πρέπει κάπως να διορθωθεί. Αυτό γίνεται συνέχεια, αν συνεχίζουμε πηγαίνουμε μπροστά ή πίσω τους μήνες και τα χρόνια. Ναι, αλλά αν δούμε τις ημερομηνίες, το φαινόμενο αυτό με τις αποκλήσεις των ημερών γίνεται ανά 19 χρόνια συγκεκριμένα. Και αυτό φυσικά εμείς το βρήκαμε με τη βοήθεια ενός υπολογιστή και πολύ λίγο κόπο. Αλλά αυτό το είχε ανακαλύψει ο Μέτων, ο Αθηναίος, το -432. Γίνοντας μάλιστα και τη λύση του, χωρίς καμία βοήθεια υπολογιστών, απλώς παρατηρώντας τον ουρανό και με ό,τι βοήθεια είχαν φύσει οι προηγούμενοι συγγραφείς πριν από αυτόν λογικά. Αυτός ήταν μαθηματικός, αστρονόμος, γεωμέτρης και μηχανικός. Έτσι λοιπόν αυτός ο παιχταράς ο Μέτωνας, παρατηρώντας τη Σελήνη και με τα εργαλεία της τότε εποχής, έκανε τους υπολογισμούς του. Και είπε πως για ένα κύκλο 19 ηλιακών ετών που ισούνται με 235 ηλιακούς μήνες, χρειάζεται να εισάγουμε 7 εμβόλυμους μήνες, δηλαδή ένα 13ο μήνα, στο 3ο, 6ο, 8ο, 11ο, 14ο, 17ο και στο 19ο έτος, για να διορθώσουμε αυτές τις αποκλήσεις. Δηλαδή 19 χρόνια επί 12 μήνες που έχει ο κάθε χρόνος, μας κάνει 228 ελληνιακούς μήνες, των 30-29 ημερών. Αν τώρα προσθέσουμε 7 εμβόλυμους μήνες, δηλαδή ένα 13ο μήνα στα έτη που μας επέδειξε ο Μέτωνας ο Πεταράς, θα έχουμε 228 μήνες και 7 έξτρα μήνες, συνολικά 235 ηλιακούς μήνες, δηλαδή 19 ηλιακά έτη, δηλαδή 19 χρόνια από 365 μέρες περίπου. Και για να δούμε αν όντως ισχύει, προγραμματίζοντας έτσι ακριβώς όπως μας προτείνει ο Μέτωνας, θα δούμε ότι μετά την εισαγωγή των 7 εμβόλυμων μηνών στα ανάλογα χρόνια, το ημερολόγιο λειτουργεί χωρίς καμία απόκληση στους μήνες και όλες οι μέρες εμφανίζονται κανονικά. Μιλάμε δηλαδή για υπολογισμό που έκανε αυτός ο Έλληνας αστρονόμος το -432, χωρίς υπολογιστές, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα και το επιβεβαίωσε ο Αρίσταρχος 152 χρόνια αργότερα. Και φυσικά ισχύει ακόμα και σήμερα και χρησιμοποιείται για την ακρίβειά του για αυτό το λόγο. Η χρήση αυτού του κύκλου του Μέτωνα, όπως λέγεται, βρίσκεται στον πρώτο υπολογιστή που έχει βρεθεί παγκοσμίως. Το μηχανισμό των αντικυθύρων ή αλλιώς το τάμπλετ των αντικυθύρων, το οποίο ακόμα και σήμερα λειτουργεί κανονικά και εμφανίζει με άψογη λεπτομέρεια τις φάσεις της Σελήνης και όχι μόνο. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.